Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. Όπου είδηση... και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, να είστε καλά και συνεχίζουμε με τους υποψήφιους. Η είδησή μας, η τραγική μας, έρχεται από την γειτονική Τουρκία. Έχουμε εθνικό πένθος στην Τουρκία. 201 είναι οι νεκροί από έκρηξη σε ορυχείο. Μειώνονται δυστυχώς οι ελπίδες να βγουν ζωντανοί. Εκατοντάδες αγνοούμενοι, οι οποίοι εκτιμάται ότι έχουν φύγει από τις αναθυμιάσεις. Τραγική είδηση, πραγματικά τραγική. Όπως και εμείς εδώ έχουμε μία είδηση δυσάρεστη, ο κύριος Αγκουρίδης, ο ευρωβουλευτής, υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, τον οποίο είχαμε δει και στα πλάνα μας πριν από λίγο καιρό τραυματισμένο με τα ΜΑΤ τότε που είχε κατέβει κάτω. Ένας εξαίρετος χαμηλών τόνων άνθρωπος. Σήμερα γίνεται η κηδεία του. Λοιπόν, να του ευχηθούμε καλή πορεία που λένε στον ουρανό, να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί που θα πάει. Τουλάχιστον να είναι καλύτερα από ό,τι πέρναγε εδώ πέρα. Ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων, εξαιρετικός. Να πούμε στα γρήγορα, γιατί έχουμε δύο καλεσμένους σήμερα, ότι προβλέπονται πρόστιμα φωτιά για τα χιλιάδες ανασφάλιστα γιοταχή. Προσέξτε λοιπόν αν κυκλοφορείτε με ανασφάλιστο αυτοκίνητο. 700.000 εκτιμάται ότι είναι τα ανασφάλιστα οχήματα. Κυκλοφορούν παράνομα στους δρόμους. Σαφάρι γίνεται. Έχει ξεπολύσει σαφάρι η τροχιά ακριβώς για να εντοπιστούν αυτά τα ανασφάλιστα οχήματα. Δεν είναι λοιπόν, είναι καλύτερα να το αφήσετε, αν δεν έχετε να πληρώσετε την ασφάλεια, παρά να κυκλοφορείτε. Να σας είπαμε, ότι... ναι. Α, τελείωσες. Άμα δεν τελείωσες, συνέχισε. Νομίζω ότι τελείωσες. Πες το. Α. Εγώ θα σας ξαναπάω πάλι στα πολιτικά, δηλαδή πιθανόν κάποιοι να έχετε ερωτηματικά τι γίνεται με τον κύριο Παπακοσταντίνου, τι γίνεται με αυτές τις προεβόητες λίστα, με την προεβόητη λίστα Λαγκάρτ. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, από τον Ιούνιο όλα θα γίνουν μετά τις εκλογές. Να δω τι θα πρωτογίνει μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές λένε οι δήμαρχοι. Μετά τις εκλογές λένε οι περιφερειάρχες. Μετά τις εκλογές λένε τα κόμματα. Όλοι μετά τις εκλογές θα τα κάνουν. Εμείς τώρα το μόνο που ξέρουμε μετά τις εκλογές ότι είναι από 1η Ιουλίου θα μας έρθει η πανταχούσα του φόρου μας και θα αρχίσουμε να πληρώνουμε 4 φόρους. Κάποιοι θα πληρώσουν 3, ανάλογα. Αν δεν έχει πισίνες και ελικόπτερα, δεν θα πληρώσει 4, θα πληρώσει 3 φόρους. Αν δεν έχει και τα υπόλοιπα, θα πληρώσει 2 και κανονικούς φόρους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς αυτό είναι το μοναδικό που είναι σίγουρο και το ξέρουμε. Τώρα, για το αν τον Ιούνιο θα αρχίσουν οι απολογίες του κυρίου Παπακοσταντίνου και των συναυτών, που ακόμα στη λίστα Λαγκάρτ βεβαίως δεν έχουμε πάρει δραχμή, τσακιστή δεν έχουμε πάρει, καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά και από τις άλλες λίστες, μην νομίζετε. Αν έχουμε ελέγξει καμιά 200 γενικότερα και δεν έχουμε πάρει και εισόδημα. Άκου να δεις, τις ελέγχουν, αλλά εισόδηματα δεν έχουμε. Λοιπόν, φεύγουμε όμως ταχύτατα, γιατί έχουμε πολλές υποχρεώσεις και εγώ πιστεύω ότι σας δίνουμε την ευκαιρία να ακούσετε, όχι για 2 λεπτά, άντε ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε, για να μάθετε τα προγράμματα και τι πιστεύουν οι άνθρωποι αυτοί ότι θα μπορούν να κάνουν ακριβώς μετά τις εκλογές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μπάστα, ο οποίος είναι υποψήφιος της περιφέρειας, είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, μπερδεύουμε τους δημοτικούς με τους περιφερειακούς, στο σχηματισμό του κυρίου Σγουρού. Λοιπόν, να καλημερίσουμε. Ναι, ναι. Καλημέρα, κύριε Μπάστα, πώς είστε? Καλημέρα σας. Μια χαρά, ναι. Αν... Το παλεύετε, τρέχετε, έτσι. Θα αφήσουμε λίγο το θέμα της φωνής και λόγω της πίεσης του. Μια χαρά είναι η φωνή σας. Προς το παρόν δεν έκλεισε, δεν ξέρω τις επόμενες 2-3 μέρες αν θα κλείσει. Κλείνει και ανοίγει και ξανακλείνει. Έτσι. Λοιπόν, το ερώτημα είναι βασικό αυτό που θέλω να σας κάνω. Επειδή ήσασταν και ένας άνθρωπος που έχετε φυτέψει και φυτεύετε ακόμα μέχρι να αποχωρήσετε ή να συνεχίσετε στην περιφέρεια με τον κύριο Σγουρό, τι γίνεται με την ανεργία? Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Πόσο η περιφέρεια μπορεί να βοηθήσει την ανεργία και από πού μπορεί να πάρει τα χρήματα για να χρηματοδοτήσει αυτή την ανεργία? Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Όλοι αναγνωρίζουν πλέον ότι το θέμα της ανεργίας είναι το υπαριθμόν ένα εθνικό πρόβλημα. Και κυρίως στους νέους, κύριε Μπάστα. Όπως καλά λέτε, στους νέους, όπου έχει ξεπεράσει το 60%. Mm-hmm. Είναι ένα σύνθετο θέμα και δεν αντιμετωπίζεται με εύκολο τρόπο. Και θέλει και τον χρόνο, αλλά και τις ευρύτερες δράσεις. Τι θα κάνετε εσείς, τι έχετε? Θα σας πω 2 λόγια, ναι, για τις δράσεις που η περιφέρεια έως τώρα έχει αναπτύξει. Που σημειώνω, παρόλο που η περιφέρεια δεν έχει καμία αρμοδιότητα στο θέμα αυτό, εμείς προσαρμόσαμε με βάση και τις ανάγκες, τις σημερινές ανάγκες και με βάση τα προβλήματα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Μέχρι τώρα, το λέω μέχρι τώρα γιατί από εδώ και πέρα υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με τα εργαλεία που θα έχουμε, αλλά έως τώρα η περιφέρεια έχει αναπτύξει αρκετές δράσεις σημαντικές, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι εξής. Καταρχήν, πρέπει να σημειώσουμε ότι με τα έργα τα οποία έχουν γίνει με χρηματοδότηση από την περιφέρεια, μιλάμε τώρα για εκατοντάδες έργα,
προϋπολογισμού άνω των 3 δις έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας πάνω στα έργα αυτά. Αυτή τη στιγμή, σημαντικό. Κύριε Μπάστα, αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουν δημιουργηθεί. Ναι, αυτή τη στιγμή όταν υλοποιούνται έργα με χρηματοδότηση της περιφέρειας, εργάζονται. Σε ποιους τομείς, κύριε Μπάστα, να γίνουμε αυτό, πιο συγκεκριμένοι. Αυτό, ναι. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά αυτονόητο. Mm-hmm. Εκείνο που δεν ξέρει πολύ ο κόσμος είναι ότι η περιφέρεια έχει αναπτύξει δράσεις όπως είναι. Ας πούμε, στα πλαίσια του προγράμματος κοινοφιλούς εργασίας, στο πρώτο γύρο απασχόλησε 3.000 άτομα αυτά τα πεντάμινα. Στα πεντάμινα. 3.000 άτομα σε επίπεδο περιφέρειας. Δηλαδή, από τα 10.000 άτομα που, μέσω των προγραμμάτων του ΑΕΠ, οι 3.000 θέσεις αφορούσαν στην περιφερειατική, που για να μπορεί η περιφερειατική να κάνει αυτό το πρόγραμμα, σημαίνει ότι υπέβαλε πρόταση, εγκρίθηκε, δηλαδή συμμετείχε ενεργά σε αυτή την προκήρυξη. Θα αφήσετε, εάν είστε εσείς ξανά στην περιφέρεια, okay. Αν αφήσετε όμως την περιφέρεια στα χέρια κάποιου άλλου, το δικό σας έργο, αυτό, το οποίο να ακόμα είναι ημιτελές από ό,τι καταλαβαίνω, θα μπορέσει να το συνεχίσει. Κυρία Θεοφάνου, συγγνώμη, ένα λεπτό, γιατί υπάρχει χρόνος, να σας πω και τις άλλες δράσεις. Δηλαδή, η κοινοφιλή εργασία είναι ένα ειδικό πρόγραμμα, το οποίο η περιφέρεια συμμετέχει ενεργά. Και τώρα τελειώνει το δεύτερο κύκλος με 1.000 θέσεις εργασίας. Εκείνο που δεν ξέρει ο πολλής κόσμος είναι ότι έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στις προγράμματα απασχόλησης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τρέχουν τα προγράμματα που είναι τα τοπικά σχέδια απασχόλησης που εξασφαλίζουν 5.000 θέσεις εργασίας. Είναι προγράμματα που οι άνεργοι νέοι, και έχουμε και δώσει έμφαση σε νέους έως 29 ετών, συμμετέχουν, προχωράνε, κάνουν μια συμβουλευτική. Μετά, στη συνέχεια, υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος και για πρώτη φορά έχει μπει η ρήτρα ότι όλοι αυτοί οι νέοι, και σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο που η περιφέρεια έχει εγκρίνει ύψους 24 εκατομμυρίων, πρέπει να τοποθετηθούν στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι σε εξέλιξη εδώ και 6 μήνες και αυτή τη στιγμή υλοποιείται. Δηλαδή, στην περιφέρεια γίνονται 5.000 νέοι συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις. Στη συνέχεια, έχουμε με πρωτοβουλία δικιά μας και με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουμε ιδρύσει ένα κέντρο κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Λειτουργεί αυτό, δηλαδή, αυτό το κέντρο, κύριε Μπάστα, λειτουργεί. Είμαστε, η έδρα του κέντρου είναι στο Λυσιατρίο, το παλιό. Ναι. Έχουν γίνει διαδικασίες όπου θα φιλοξενηθούν κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Ναι. Πλέον έχει εγκριθεί συνεργασία και με το Ινστιτούτο Διαβίου Εκπαίδευσης και Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Υπάρχει μια συνεργασία και αμέσως θα ξεκινήσει και ένα πρόγραμμα που αφορά την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων. Είναι στα πλαίσια του προγράμματος για την Ακαδημία Πλάτωνος που θέλουμε να τονώσουμε την περιοχή με πολλές δράσεις. Είχε κατευθυνθεί πριν 2 χρόνια με τον Υπουργείο Πολιτισμού και τώρα είναι στη φάση υλοποίησης. Ξέρετε, πολλές φορές απαιτείται χρόνος για να οριμάσει ένα έργο, ίσως και περισσότερος από όσο διαρκεί η υλοποίησή του. Τώρα όμως και τα δύο αυτά έργα που σας ανέφερα είναι στη φάση υλοποίησης και θα δέξει πολύ γρήγορα. Είναι αυτό που λέμε, θα το δούμε το έργο. Ναι, είναι και όχι θα το μελετήσουμε για να το δούμε. Είναι έτοιμο. Αυτό είναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η θερμοκρατία λειτουργεί. Έχουν τελειώσει οι εργασίες, έχουν γίνει ειδικές εγκαταστάσεις. Δηλαδή, οι υποδομές έχουν τελειώσει. Έχει γίνει μια προκήρυξη που εκδηλώσει ενδιαφέρον οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια του Υπουργείου Εργασίας, που έχει ένα μητρό κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Και είμαστε στη φάση άμεσης λειτουργίας. Όμως, εκείνο που αυτό αφορά και άλλες δράσεις που έχουμε κάνει, αυτό αφορά το μέχρι τώρα που δεν είχαμε αρμοδιότητα. Εκείνο όμως πρέπει να τονίσω είναι ότι από εδώ και πέρα, στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περίοδου, το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης, το ΣΕΣ, το περιβόητο, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ, υπάρχει και μετά από διεκδίκηση και στα πλαίσια της αναζήτησης ενός πιο ουσιαστικού ρόλου της περιφέρειας στο θέμα της απασχόλησης, έχουν εγκριθεί 1 δις ευρώ σε επίπεδο Ελλάδας. Και αυτά, εκ των οποίων τα 300 εκατομμύρια αφορούν την περιφέρεια Αττικής, και αυτά τα 300 εκατομμύρια θα πάνε στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Κύριε Μπάστα, να σας ρωτήσω κάτι. Φορά που έχει κοινωνικό ταμείο η περιφέρεια. Ναι, αυτά τα χρήματα που θα πάρετε, θα τα εκμεταλλευτεί 100% η περιφέρεια για δική της εξυπηρέτηση ή θα τα μοιράσει και στους δήμους που έχει κάτω από την ομπρέλα του, ώστε και οι Δήμοι να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Λοιπόν, κάνατε μια πολύ κομική ερώτηση, σωστή ερώτηση. Και εδώ πρέπει να βρούμε και το νέο ρόλο και τη σχέση του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Έχω μια άποψη επί τούτου και θα σας την αναλύσω. Αλλά τα συγκεκριμένα ερώτηση που κάνετε στα 300 εκατομμύρια είναι δράσεις όπου σαφώς δεν θα λειτουργήσουμε μεταβιβαστικά. Δηλαδή, θα πούμε, ελάτε Δήμοι, κάντε προτάσεις, όπως είναι στα έργα, που πολλές φορές τα έργα, υπάρχουν τα δικά μας έργα, με δική μας πρωτοβουλία, τα μεγάλα, τα διαδημοτικά, υπάρχουν και τα έργα
όπου έχουν οριμάσει οι δήμοι, ναι. Έχει ακολουθεί μια διαδικασία και ενώ χρηματοδοτεί η περιφέρεια, αυτά τα έργα έχουν προκύψει στα πλαίσια. Με τη βοήθεια της περιφέρειας τα κάνουν οι δήμοι. Βέβαια. Ναι. Δηλαδή η περιφέρεια χρηματοδοτεί. Και νομίζω ότι αυτή την πενταετία θα πρέπει να είστε πολύ στενά συνεργάσιμοι με τους Δήμους, για να μπορέσουν και οι Δήμοι να κάνουν ένα έργο, να φανούν και αυτοί ότι δουλεύουν, εν πάση περιπτώσει. Ένα μέρος των χρημάτων θα δοθεί για να στηριχθεί να στηριχθούν δράσεις κοινωνικές και προγράμματα που μέχρι τώρα ήταν στο κεντρικό κράτος και στο Υπουργείο Εργασίας. Να σου πω παραδειγματικά ένα πρόγραμμα που αφορά το βοήθεια στο σπίτι. Ναι. Πρόγραμμα που αφορά τη στήριξη των γαστρονομικών σταθμών. Ναι. Αυτά τώρα η περιφέρεια παίζει πλέον πιο ενεργό ρόλο. Α, πολύ ωραία. Αυτό το πλαίσιο, σαφώς εμείς βάζουμε, όπως μέχρι τώρα το κάνουμε στα έργα τα κανονικά, βάζουμε την συνεργασία των Δήμων με την περιφέρεια. Πολύ ωραία. Οπότε είναι μια στρατηγική επιλογή και όχι μόνο αυτό θα περιοριστεί στο θέμα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, θα επεκταθεί και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος κοινωνικής προστασίας. Δηλαδή, κυρία Θεοφάνους, όλοι βλέπουμε το κράτος πλέον αγκομαχεί. Έχει αποδομηθεί το κοινωνικό κράτος. Χρειάζεται πλέον και ο πρώτος βαθμός. Άρα, η δική σας, η περιφέρειά σας θα ρίξει, ας το πούμε, όλο το βάρος στην ανεργία και στην κοινωνική υποστήριξη των αδυνάτων. Και λοιπόν, παράλληλα, θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, διότι πρέπει να ξέρετε. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ειδικά στην Ευρώπη, προσεγγίζει περίπου το 6-8% της πραγματικής οικονομίας. Στην Αμερική μπορεί να είναι και στο 10%. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι στο 1-1,5%. Δηλαδή έχουμε πολλά περιθώρια. Για να γίνει η ανάπτυξη, η περιβόητη ανάπτυξη που όλοι περιμένουμε. Είναι η κοινωνική οικονομία που είναι ένας νέος τομέας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπάστα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μπάστας, ο οποίος κατεβαίνει με υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον κύριο Σγουρό. Με τον κύριο Γιάννη Σγουρό. Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα. Ένα διάλειμμα και υποδεχόμαστε τον επόμενο καλεσμένο. Ευχαριστώ πολύ.
ξημερώνει η Κυριακή. Μη μου λυπάσαι. Είναι όμορφη, είναι όμορφη η ζωή. Να το θυμάσαι. Επιστρέφουμε με τον δήμαρχο, τον νυν δήμαρχο Αθήνας, τον κύριο Γιώργιο Χριστόπουλο, ο οποίος είναι υποψήφιος για την επόμενη θητεία. Καλώς μας ήρθατε, κύριε δήμαρχε Ραφίνας Πικερμίου. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Στον μεγάλο δήμαρχο, στον διευρυμένο δήμαρχο. Τι έχετε αφήσει ατέλειωτο και θέλετε να συνεχίζετε στην επόμενη θητεία? Εγώ θα πω γιατί θέλετε να διεκδικήσετε πάλι την επαρχία. Γιατί ακριβώς τι έχετε αφήσει ατέλειωτο και θέλετε να το. Που είναι δύσκολη περίοδος. Και όταν αναλάβατε πριν από 4,5 χρόνια ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Θα βομβαρδίζουμε λοιπόν. Οικονομικά δεν είναι. Αν με αφήσετε, θα σας απαντήσω. Γι' αυτό. Έτσι, και στις δύο κυρίες. Παρακαλούμε. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση καταρχάς. Και να πω ότι ναι, ήταν η πιο δύσκολη θητεία, όχι μόνο για μένα, αλλά και για πολλούς δημάρχους και ιδίως αυτοί που ανέλαβαν καλλικρατικούς δήμους. Δηλαδή, δήμους οι οποίοι συνενώθηκαν με την έννοια του καλλικράτη, όπως εμείς, ο δήμος μας, Ραφίνας Πικερμίου, συνενώθηκε ο πρώην δήμος Ραφίνας με την πρώην κοινότητα Πικερμίου. Ήταν και πειραματικό το στάδιο. Ήταν πειραματικό, γι' αυτό μας έριξαν στα βαθιά κατευθείαν, ναι, χωρίς να είμαστε προετοιμασμένοι. Και γι' αυτό ήταν και μπορώ να πω η θητεία μας πολύ λίγη, δύσκολη, μίζερη θα έλεγα, με κομμένους τους πόρους τους κρατικούς και πολλές, πάρα πολλές αρμοδιότητες. 80 αρμοδιότητες επιπλέον δόθηκαν στους νέους καλλικρατικούς δήμους. Έτσι λοιπόν ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα, στο οποίο νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε και τα φέραμε εις πέρας πλήρως. Και το πρώτο το οποίο κάναμε, επιτρέψτε μου να πω, διότι είναι κάτι το οποίο πάντοτε προτάσω στο λόγο μου, είναι ότι νοικοκυρέψαμε αυτό τον ενιαίο Δήμο. Οικονομικά εννοείται. Οικονομικά, βεβαίως. Διότι και από τις δύο αυτοδιοικητικές κοινότητες. Τόνισα, ξέρετε, γιατί επειδή οι αντίπαλοι σας κατηγορούν ότι αυτό είναι, λέει, δήθεν. Όχι. Δεν υπήρχε, λέει, κάτι τέτοιο. Υπάρχουν χαρτιά. Οι Λατίνοι έλεγαν scripta manen. Εγώ τα έχω στα χέρια μου. Δικαστικές αποφάσεις και μπορώ να πω που δεν θέλω στον διάλογο που κάνουμε και στους λόγους μου να μνημονεύω τους δημάρχους και κοινοτάρχες του παρελθόντος. Που από αυτούς κληρονομήσαμε. Δεν ενδιαφέρει και κανέναν. Όχι, ούτε. Τώρα τι θα γίνει. Ακριβώς. Εμένα με ενδιαφέρει όμως γιατί εισέπραξα χρέη. Και χθες μπορώ να το πω και το μόνο που θα μου επιτρέψετε να πω ότι χθες έσκασε χρέος 100.000 ευρώ από την πρώην κοινότητα Πικερμίου για απλήρωτους υπαλλήλους. Απλήρωτους υπαλλήλους. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα λέμε. Και έρχονται, οι υπάλληλοι μιλούν. Και μιλούν τα δικαστήρια, διότι έρχονται δικαστικές αποφάσεις και λένε κατάσχεση χρημάτων στη Eurobank που έχετε, κύριε Δήμαρχε, εσείς χρήματα αυτή τη στιγμή. Διότι πάντοτε στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου, να ξέρετε ότι υπάρχει ένα αποθεματικό στην τράπεζα για τους υπαλλήλους του Δήμου τουλάχιστον 2 μηνών. Για να μην έχω κανένα πρόβλημα. Το καταγράφουμε αυτό, 100.000 ευρώ απλήρωτα χρέη σε υπαλλήλους. Το οποίο έσκασε απρόπτα, εκτός από τα 3.600 χρέη τα οποία λάβαμε από το Πικέρμη. Λοιπόν, εδώ έχουμε όμως και κάτι άλλο, μια διαμαρτυρία, ότι έχει καταργηθεί η δημοτική συγκοινωνία. Και ακριβώς μας λένε και οι αντιπαλοί σας ότι ακριβώς θα επαναφέρουν τη δημοτική συγκοινωνία στη Ραφίνα και στο Πικέρμη. Εσάς, ποια είναι η θέση σας? Κοιτάξτε, εγώ λόγια και για υποσχέσεις δεν θα πω αυτή τη φορά, γιατί είμαι προσγειωμένος, προσγειώθηκα. Βλέπω πώς λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Το σπουδαιότερο είναι αυτό, να είμαστε γνώστες, να μην πετάμε στα σύννεφα. Δεν θα ακούσετε θα σε αυτή τη θητεία μου. Και έχω να καταθέσω και να πω, όχι για να δικαιολογηθώ, είναι μια πραγματικότητα, ότι η δημοτική συγκοινωνία, η οποία δεν ήταν δημοτική, εμείς προσπαθούμε να την κάνουμε δημοτική, ήταν μια παράνομη συγκοινωνία που κυκλοφορούσε τα μίνι μπας στον Δήμο, τότε Δήμο Ραφίνας, ναι, παράνομα και αυθαίρετα, διότι ήταν μόνο για τη μεταφορά των υπαλλήλων. Ναι, δεν ήταν για τη μεταφορά του κοινού. Δεν είναι κακό να αυθαιρετούμε όταν είναι για το καλό. Μας τα απαγόρευσε η περιφέρεια. Διότι όταν ερωτηθήκαμε και όταν πήραμε εμείς πλέον να οργανώσουμε τον Δήμο και να νομιμοποιήσουμε δομές και υπηρεσίες του Δήμου, στέλνοντας τις άδειες των αυτοκινήτων, μας έστειλε η περιφέρεια αποκεντρωμένη απαγορευτικά και
κατηγορηματικά να μην κυκλοφορήσουν τα νεκρά. Δεν θα να του πιέσετε. Επειδή τους πιέσαμε, είναι έτσι η δομή και τη δραστηριότητα και του επικερμίου και είναι απομακρυσμένα και έχουμε πολλά παιδιά που δεν μπορούν να πάνε στα σχολεία, που θα πρέπει οι γονείς, αν έχουν αυτοκίνητο. Τα παιδιά, κοιτάξτε, τα παιδιά μεταφέρονται με τα σχολικά λεωφορεία. Εκεί υπάρχει. Δημόσια σχολεία, δηλαδή τα χρηματοδοτεί ο Δήμος. Όχι, η περιφέρεια. Τα χρηματοδοτεί η περιφέρεια. Κύριε Δήμαρχε, η περιφέρεια έχει απαγορεύσει να βάζετε σε αυτά τα αυτοκίνητα του. Να βάζω κοινό. Τα παιδιά. Τους μαθητές και τους ηλικιωμένους. Έτσι. Διότι κάποιες ποδοσφαιρικές ομάδες, αυτό που λέτε ότι το έχω πράξει αυθαίρετα, ναι, είναι ανάγκη μεγάλη. Που είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Μεταφορά της φιλαρμονικής ή μεταφορά των καπί σε μία γιορτή από την άλλη. Μέσα στο Δήμο όμως, ποτέ εκτός Δήμου, ναι, το κάνω και τώρα. Απλώς επειδή υπάρχουν, όχι για τους αντιπάλους σας, τους αφήνω, τους κάνω πέρα. Ο καθένας έχει το πρόγραμμά του και από εδώ το έχει εκθέσει και ο κόσμος τα κρίνει. Αλλά επειδή και εγώ έχω ακούσει πολλά παράπονα και γιατί και εμείς είμαστε στην περιφέρεια, δεν είμαστε ακριβώς στην καρδιά της Δραφίνας. Εάν δεν έχεις δικό σου μέσο συγκοινωνίας και τώρα με την κρίση υπάρχει πρόβλημα, άλλοι έχουν καταθέσει πινακίδες, άλλοι δεν έχουν βενζίνη να βάλουν στο αυτοκίνητο. Είσαι αποκομμένος. Είσαι εντελώς αποκομμένος. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση στο κέντρο της Δραφίνας ούτε και με τα πόδια. Άρα. Υπάρχει μια λυσίδα εκεί. Δεν μπορεί να γίνουν συναλλαγές εύκολα. Δεν μπορεί το εμπορικό κέντρο να λειτουργήσει που δεν λειτουργεί, γιατί βέβαια σε αυτό δεν φταίει ο Δήμος. Έτσι είναι η κρίση γενικότερα που έχουν βάλει λουκέτο πάρα πολλά καταστήματα. Γι' αυτό λέμε ότι η κίνηση, γιατί θα σου πει κάποιος άλλος, έλα μωρέ, έχουμε χιλιάδες προβλήματα τώρα για τα αυτοκίνητα, μιλάτε. Αλλά είναι. Συμφωνώ και επαυξάνω για αυτό το θέμα. Θέλω να σας πω ότι το και καλοκαίρι. Θα κάνετε τώρα, εντάξει, ό,τι κάνετε, το καλοκαίρι του 2013. Το καλοκαίρι του 2013 πιλωτικά λειτουργήσαν τα mini bus με το κτέλ, βάζοντας ένα μικρό αντίτιμο επάνω, ένα ευρώ ή μισό ευρώ, δεν θυμούμε πόσο ήταν. Σας πληροφορώ ότι δεν λειτουργήσε. Για ένα μήνα μπήκαμε μέσα, ήταν άδεια. Ανέβαινα μόνο και το παράπονο του κτέλ ήταν ότι, Δήμαρχε, κόφτα και πολύ καλά έκανες, διότι ανεβαίνουν μόνο οι υπηρεσίες. Μόνο οι αλλοδαπές. Και οι Φιλιππινέζες, χωρίς να θέλω έτσι να θίξω κάποιον, αλλά μόνο δεν ανέβαιναν ούτε οι ηλικιωμένοι, ούτε τα παιδιά, ούτε κανείς. Ίσως το ένα ευρώ ήταν εμπόδιο, γιατί άλλος μπορεί να μην έχει ένα ευρώ. Άλλο μα με συγχωρείτε, το ταξί δίνουν σε ταξί τα 4 και τα 8 ευρώ. Το ένα ευρώ ήταν το πρόβλημα. Δεν νομίζω. Κοίταξε, το κάναμε πιλωτικά. Πιλωτικά το κάναμε. Ναι. Δεν λειτουργήσε. Εμείς προχωράμε όμως σε αυτή τη διαδικασία της δημοτικής συγκοινωνίας, της διαδημοτικής συγκοινωνίας που πρέπει να γίνει. Να λάβουμε υπόψη ότι νόμιμες διαδημοτικές συγκοινωνίες υπάρχουν μόνο σε 2-3 μεγάλους Δήμους στην Ελλάδα. Πουθενά αλλού. Ναι. Όλα τα άλλα, εάν κυκλοφορούν που τώρα με τον Καλλικράτη και αυτά έχουν αποσυρθεί, δεν κυκλοφορούν. Είναι παράνομα ό,τι κυκλοφορεί. Κοιτάξτε όμως. Βεβαίως. Μα ήδη το έχουμε δρομολογήσει. Το έχουμε δρομολογήσει αυτό. Με, με την καινούργια ανάληψη των καθηκόντων, τη συνέχειά σας ή μη δεν ξέρω τι, θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό δηλαδή. Νομίζω ναι. Η χρηματοδότηση θα γίνει πάλι από την περιφέρεια. Χρηματοδότηση δεν θα υπάρξει. Απλώς νομιμοποίηση εμείς θέλουμε και αδειοδότηση ούτως ώστε να κυκλοφορήσουν. Γιατί θα έχει βενζίνες και πετρέλαιο. Τη βενζίνα μόνο. Και τη βενζίνη. Αυτά, οι οδηγοί υπάρχουν μόνο για την χορήγηση της βενζίνης. Κύριε Δήμαρχε, πάμε σε ένα άλλο θέμα περιβαλλοντολογικό. Υπάρχουν κήποι στα προάστια δικά της Δραφίνας. Κλαδεύουν τα ξερά. Πείτε μας πού. Τώρα θα αρχίσουν οι φωτιές. Ελπίζουμε να μην αρχίσουν. Αλλά με τον πρώτο βοριά ξέρουμε πρόσφατα, πριν από 2 εβδομάδες, άρχισαν οι πρώτες πυρκαγιές στην Κερατέα. Εδώ λοιπόν έχουν μαζευτεί ξερά σε πολλά προάστια και οι κάτοικοι λένε ότι έχουμε ειδοποιήσει το Δήμο. Ο Δήμος λέει ότι πρέπει να ειδοποιήσει συγκεκριμένο σπίτι για να επιβαρυνθεί 50% ευρώ. Πείτε μας, εκεί είναι λίγο μπερδεμένη ιστορία. Όταν θα καούμε όλοι, μετά θα αρχίσουμε να αποδίδουμε τις ευθύνες. Πείτε μας λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε κοιτώντας την κάμερα, μέχρι πού, τι πρέπει να κάνει ο πολίτης την ώρα που θέλει να καθαρίσει τον κήπο του, να κόψει κάποια ξερά και πού ξεκινάει η ευθύνη του Δήμου, εάν δεν τα μαζέψει. Ναι. Ακούστε, στην Ραφίνα, στον ενιαίο Δήμο, πράγματι έχουμε αρκετά κλαδιά. Για την καθαριότητα δεν το συζητώ, νομίζω ότι ανταποκρινόμεθα πλήρως, έτσι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η καθαριότητα είναι υποδειγματική σε σχέση με τους άλλους Δήμους και μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση. Όσον αφορά το ξερό κλαδί, ναι, έχουμε πρόβλημα, διότι έχουμε εκτάσεις, έχουμε μονοκατοικίες με πράσινο. Όμως ο πολίτης, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν συμμορφώνεται εύκολα, παρόλο ότι εμείς τον ενημερώνουμε. Και τώρα, μέσω λογαριασμού, έχουμε στείλει ενημερωτικό φυλάδιο το τι να κάνει. Όταν κλαδέψει τον κήπο του, να μην πάρει τα κλαδιά και τα πετάξει στον διπλανό γείτονα ή στο διπλανό οικοδομικό τετράγωνο, έξω από την πόρτα του και μακριά από το σπίτι μας. Έτσι, δρόμους, και εκεί στους δρόμους, και μαζεύονται οι όγκοι. Να τα
φυλάξει μέσα στο σπίτι του, ναι, μέσα στον κήπο, το οποίο, πράγμα το οποίο κάνω και εγώ ίδιος και το έκανα χρόνια, όχι τώρα που είμαι δήμαρχος, το έκανα το πολύ μία εβδομάδα. Να ειδοποιήσει τον Δήμο και ο Δήμος θα περάσει να τα πάρει την ημέρα που θα βγάλει έξω. Ο Δήμος θα περάσει. Και μάλιστα δεν επιβαρύνεται. Επί δικής μου θητείας, ο Δημότης δεν επιβαρύθηκε. Στην προηγούμενη θητεία ήταν το αντίτιμο 50-60 ευρώ. Το οποίο ίσως θα πρέπει να το επαναφέρουμε για να συμμορφωθεί έτσι νομίζω καλύτερα και δηλαδή, ο Δημότης. Αν εγώ κλαδέψω σήμερα το κήπο μου, θα κλαδίσω μια εβδομάδα και στην εβδομάδα πάνω όμως μου πάνε, δεν βρήκαμε φορτηγάκι γιατί δεν λειτουργεί. Τι θα γίνει από εκεί πέρα? Γιατί εγώ δεν θέλω και εγώ να καώ. Όχι, καταρχάς δεν θα καείτε και είδατε ότι αυτή την τριετία ήμασταν τυχεροί όσον αφορά την, έτσι, τις φωτιές. Ο Θεός και ήδη άνεμος. Κάποιες που είχαμε ανταποκριθήκαμε άμεσα. Βεβαίως, ναι. Έτσι, και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, ακόμη και σε γειτονικούς δήμους. Η παρέμβασή μας ήταν τόσο δυναμική όσο δεν ήταν από τους όμορους δήμους. Λοιπόν, αυτό. Και τυχεροί ήμασταν από τη μία, έτσι, και η παρέμβαση ήταν από την άλλη. Λοιπόν, να μην επικαλούμεθα ότι με τα κοκκλαδία, αν έρθει φωτιά, τι θα κάνουμε. Ναι, αλλά δεν θέλω βεβαίως, να μην όχι, μήνες, είναι... όχι, βέβαια, προς Θεού, για όνομα του Θεού. Εμείς, λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει την αποκομιδή και μάλιστα αυτή τη στιγμή, επειδή είχαμε ένα μηχάνημα το οποίο λέγεται κλάδο θρηματιστής, δεν μπορούσε όμως να θρηματίσει το κλαδί λόγω του ότι είχε κλαπεί από την προηγούμενη θητεία ο παντοφορτωτής, ένα άλλο μηχάνημα το οποίο διευκόλυνε αυτή την εργασία. Το πήραμε τώρα το μηχάνημα, το έχουμε από το Πράσινο Ταμείο. Τώρα το έχετε. Λοιπόν. Τώρα υπάρχει και τώρα ξεκινάει. Ωραία. Την ερχόμενη εβδομάδα, ναι, ξεκινάει ο θρηματισμός. Ναι. Άρα αυτές οι διαδικασίες θα... Ειδοποιούμε λοιπόν το Δήμο, το λέμε στους κήπους, ειδοποιούν το Δήμο και μέσα σε μία εβδομάδα υποχρεούται να έρθει ο Δήμος να τα πάρει και εκείνη την ημέρα θα βγάζεις εσύ έξω. Έξω. Εντάξει. Έτσι. Τελειώσαμε λοιπόν από το περιβάλλον, ναι, να πάμε στα οικονομικά λίγο. Να πάμε στα οικονομικά. Σας προσάπτουν κατηγορία ότι δεν έχετε απορροφήσει από το ΕΣΠΑ ούτε μία δραχμή η αντιπαλή σας. Ναι. Είναι έτσι για δεν είναι? Και αν είναι, γιατί? Και αν δεν είναι, επίσης γιατί? Ναι, ναι. Λοιπόν, ότι είστε δηλαδή ο Δήμος ο οποίος εισέπραξε, ναι, τα λιγότερα χρήματα, ενώ θα μπορούσατε με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ να κάνετε θαύματα ίσως στην Αθήνα. Και όχι μόνο στο επικέντρο. Θαύματα με το ΕΣΠΑ δεν γίνονται. Όσον αφορά τα οικονομικά, αναφέρθηκα στην αρχή, ναι, της, ναι, συζήτησής μας, έτσι, ότι για το θέμα των εγώ χρηματοδοτήσεων, ναι, εισέπραξα ένα πολύ μεγάλο χρέος. Αυτό θα πρέπει να το πούμε και από τις δύο κοινότητες της τάξης των 9 εκατομμυρίων. Εγώ κατόρθωσα, και να το ξέρουν οι κύριοι αντίπαλοι αυτό το πράγμα, το γνωρίζουν, αλλά τους ενοχλεί αυτό το πράγμα, είναι η πραγματικότητα όμως, ότι εμείς τακτοποιήσαμε και νοικοκυρέψαμε το Δήμο. Αυτή τη στιγμή δεν οφείλεται, κυρία Θεοφάνους, ούτε ένα ευρώ στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου. Διότι εάν υπήρχε το χρέος σήμερα, από την κοινότητα Πικερμίου, ο κάθε δημότης ήταν χρεωμένος 240 ευρώ το άτομο. Εάν το είχαμε αφήσει. Εμείς το τακτοποίησαμε. Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, δεν προχώρησαν, πήραμε έργα. Δεν είναι αλήθεια ότι εμείς δεν επωφεληθήκαμε αυτών των χρηματοδοτήσεων. Ότι τα αφήσατε και σας φύγανε από τα χέρια. Δεν υπήρχαν, δεν μας έφυγε τίποτα από τα χέρια. Γιατί εάν υπήρχαν μελέτες στη Ραφίνα και στο Πικέρμι, θα είχαμε προχωρήσει. Για να προχωρήσει ένα πρόγραμμα και να μπει σε ΕΣΠΑ, πρέπει να έχεις ώριμες μελέτες. Εδώ δεν υπήρχαν μελέτες. Τα σιτάρια ήταν άδεια και οι φάκελοι ήταν κενοί. Εδώ έτρεχα από το πρωί μέχρι το βράδυ σε υπουργεία και σε υπηρεσίες. Εν τούτης όμως, ναι, πήραμε αυτά τα τρία χρόνια της θητείας μας, 3,5 χρόνια, χρηματοδοτείται μέσω ΕΤΑ το πρόγραμμα των παιδικών σταθμών. Έτσι το έχουμε πάρει και άλλοι δήμοι το έχουν πάρει, 1,5 εκατομμύριο, ούτως ώστε για τις οικογένειες οι οποίες έχουν προβλήματα κτλ. Μειωμένα τα τροφεία για τις πολύτεκνες οικογένειες κτλ. Πρόγραμμα για τους δύο παιδικούς σταθμούς που έχουμε όλα αυτά τα τρία χρόνια, τάξης 1 εκατομμυρίων. Έχουμε πάρει ένα πρόγραμμα τηλεχειρισμού για την ίδρυυση 850.000 ευρώ και αυτό. Επίσης, τι εννοείται τηλεχειρισμού για την ίδρυυση? Είναι ένα σύστημα το οποίο θα ελέγχεται πλέον η ίδρυυση από δορυφορικά, η καταγραφή των ρολογιών θα γίνει αντικατάσταση και έτσι θα τώρα ελέγχεται. Καλά, δηλαδή, δεξαμένη σαν να ακριβώς. Όταν έχουμε βλάβη και τα λοιπά θα ενημερώνεται άμεσα. Μάλιστα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είχε ξεκινήσει από πριν βέβαια. Η μελέτη δεν ήταν σωστή, επανήλθε επί των ημερών μας και επί των ημερών μας εγκρίθηκε αυτό το πρόγραμμα. Σας λέω τις τάξεις 850.000 ευρώ. Έχουμε καταθέσει και άλλα προγράμματα και περιμένουμε με μελέτες για κομποστοποίηση 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Και επίσης αυτά μέσω του πράσινου ταμείου. Αυτά είναι σε εξέλιξη, δηλαδή γίνονται μελέτες. Όχι, όχι, έχουν γίνει ήδη μελέτες. Έχουν γίνει μελέτες. Αυτά έχουν γίνει μελέτες. Άρα θα πάνε στο Υπουργείο από το πράσινο για να εγκριθούν, για να μπορείτε να γίνει εκροή των χρημάτων. Ακριβώς. Έτσι. Από το πράσινο ταμείο επίσης. Πήραμε εκτός από τον πατοφροτετή που σας λέω, εγκρίθηκε και μέσα στο καλοκαίρι θα προχωρήσουμε για διαμόρφωση πάρκινγκ στο κέντρο της πλατείας. Σύγχρονο ηλεκτρονικό πάρκινγκ. Στο κέντρο της πλατείας υπόγειο. Όχι, όχι υπόγειο. Είναι όπως γνωρίζετε την κεντρική λεωφόρο της πλατείας που βρίσκεται η εκκλησία από την κάτω πλευρά της εκκλησίας. Υπάρχει τώρα και είναι ένα πρόχειρο πάρκινγκ. Ένα πρόχειρο πάρκινγκ εκεί θα γίνει. Είναι οργανωμένο πια. Θα είναι οργανωμένο έκτασης 4 στρεμάτων περίπου. Είναι κάπου 300 αυτοκίνητα όμως. Είναι μικρός χώρος. Όχι, ήταν μικρότερος. Έχουμε και άλλο χώρο δικό μας του Δήμου, το οποίο ήταν. Είχαν φυτέψει διάφορα. Αυτό μπορείτε να κάνετε για πάρκινγκ. Αυτό είναι το άμεσο. Τα μεγαλοεπίβολα σχέδια, τα υπόγεια κλπ. Όχι, είναι για αργότερα. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι μια πνοή για τη Ραφίνα και αυτό το πάρκινγκ το οποίο θα γίνει. Είναι μια μικρή ανάσα, αλλά είναι μια ανάσα. Το Λότελα λέει, καλή και Παναγιώτα. Μέσα στην κουβέντα τώρα που κάνατε για τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ κλπ. Ότι βοηθήκαν οι βρεφονιπιακοί σταθμοί κλπ. Είχα εγώ κάποια παράπονα, δεν ξέρω, καταγγελίες άλλοι τα λένε, εγώ τα θεωρώ παράπονα. Ότι κάθε χρονιά όταν πάνε τα παιδάκια στο σχολείο και υπάρχει πρόβλημα, εκεί γίνεται λέει μία διαπλοκή, να την πω όχι ακριβώς, ότι δεν θα πει το δικό μου παιδί, θα πει το δικό σου παιδί, ότι γίνονται κάποιες αδικίες και δεν υπάρχει αξιοκρατία. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Όχι, εδώ είμαι κάθετος και δεν υπάρχει καμία διαπλοκή επί ημερών μου. Υπήρξε απόλυτη διαφάνεια. Το καταθέτω έτσι, και είμαι αυστηρός σε αυτό το θέμα επάνω, σε οποιοδήποτε θέμα. Καταρχάς, αυτό είναι παράλογο το οποίο σας έχουν πληροφορήσει, διότι η επιλογή γίνεται από τον ΕΕΤΑ. Δεν γίνεται από τον Δήμο. Λόγω του προγράμματος που έχουμε μπει μέσα, τις επιλογές δεν τις κάνουμε εμείς. Απλώς μένουν ορισμένα παιδιά έξω, πολύ λίγα τον αριθμό, 10-20 παιδάκια να είναι αυτά, και με κλήρωση μπαίνουν μετά μέσα. Σπουδικού σταθμού. Όχι δια τηλεφώνου. Όχι βέβαια. Ναι, ποτέ δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Γίνεται δια τηλεφώνου, λέει. Ουδέποτε. Ενημερώνουμε. Πριν την προηγούμενη θητεία, ναι, γινόταν με αυτόν τον τρόπο. Επιμερών μου όμως, όχι, το καταθέτω εδώ και σας το λέω, αλλά και έχω να πω και αυτό. Ότι στην πορεία, γιατί πολλά παιδιά δεν θέλουν να πάνε, ή πολλοί γονείς δεν τα στέλνουν, ή τα αποσύρουν κτλ. Μέχρι τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη απορροφώνται όλα τα παιδιά τα οποία βρίσκονται και μπαίνουν μέσα στον υπηαγωγείο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κύριε Δήμαρχε, το Παλαιοντολογικό Μουσείο στο Πηχέρι, γιατί το κλείσατε? Ήταν θέμα συμμαζέματος του Δήμου, το Παλαιοντολογικό Μουσείο? Όχι. Καταρχάς, όταν μιλάμε για μουσείο, να κυριολεκτούμε. Εδώ είναι ένας χώρος εκθεμάτων από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών, τα οποία είναι προπλάσματα τα περισσότερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ θέλω να τονίσω, και εμείς προχωράμε μέσω προγραμμάτων να ξεκινήσουν οι ανασκαφές για το Παλαιοντολογικό Μουσείο και να ιδρυθεί πραγματικό Παλαιοντολογικό Μουσείο, όχι ένα εκθετήριο το οποίο υπάρχει τώρα. Δεν το κλείσαμε, είναι ανοιχτό, τα σχολεία το επισκέπτονται κάποιες ημέρες της εβδομάδος, διότι χρειάζεται προσωπικό όπως γνωρίζετε, και αυτή τη στιγμή ο Δήμος δεν έχει την πολυτέλεια, αλλά αυτό είναι ψευδές το οποίο λέγεται, διότι 1 με 2 φορές την εβδομάδα ο χώρος αυτός είναι ανοιχτός, βεβαίως. Στην πρώην κοινότητα Πικερμίου. Υπάρχει στο ισόγειο της πρώην κοινότητας Πικερμίου. Δεν υπάρχει κανένα μουσείο. Να κάνετε κανονικό μουσείο. Κανονικό μουσείο. Να αναδειχθεί ο χώρος, να αναδειχθεί η παλαιοντολογία, η οποία είναι η έδρα της στο Πικέρμι. Όπως έχουμε ξεκινήσει και ανασκαφές και στον χώρο της Ραφίνας, που είχαν μείνει τα παλιά ερείπια. Και με αυτόν τον τρόπο. Το χειρό τι γίνεται, για και είπαμε. Το χειρό επίσης, μια που με πάτε στο χειρό, να σας πω ότι είμαστε εμείς οι οποίοι το καθαρίσαμε πλέον το χειρό, διότι το χειρό. Το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν. Βεβαίως, με την ανάληψη της θητείας μου, το έθεσα θέμα, εκεί κατηγορήθηκα και χλεβάστηκα. Όμως αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Το χειρό δεν είχε καθαριστεί από το στρατό. Εγώ λοιπόν έφερα το ειδικό τάγμα TANKS λέγεται, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκαθάριση από βλήματα και διάφορα πυρομαχικά. Βρήκαμε, σας πληροφορώ, μου ζητήθηκε ένα ποσό των 200.000 ευρώ από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το οποίο τελικά με παρεμβάσεις και με τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, και θέλω να τον ευχαριστήσω, έγινε δωρεά προς το Δήμο. Μας διέθεσαν 90 εργάσιμες ημέρες και μπήκε μέσα ένα επιτελείο το οποίο δούλευε για αυτές τις ημέρες και καθάρισαν από βλήματα. Βρήκαμε, τα είδα. Καμία, το καθαρίσαμε. Και τώρα είμαστε σε φάση το οποίο έχω καταθέσει στην περιφέρεια για χρηματοδότηση τη τάξη του 1,5
1,5 εκατομμυρίο περίπου ευρώ. Mm-hmm. Το έχει στο πρόγραμμα ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Γουρός, mm-hmm. Για χρηματοδότηση το έργο. Mm-hmm. Έχει βγάλει ένα πρόγραμμα τελευταίο, βεβαίως, για να γίνει χώρος ανάπλασης, εκείνος όλος ο χώρος του οχυρού. Ωραία. Αφού είμαστε στον πολιτισμό, θέλω να πάω και σε ένα άλλο. Αυτό το κέντρο πολιτισμού εκεί που έχει γίνει και κοντεύει να πέσει, να ρημάξει, πάμε, το βλέπουμε, πάμε, ερχόμαστε, επί προηγούμενης δημαρχίας, αυτό το ατελείωτο έχει. Τι στο καλό έχει συμβεί με αυτό το πράγμα? Είναι τώρα αυτό στο είναι κέντρο μια... της Ραφίνας, στην παραλία κοντά που θα έπρεπε να ήταν ένα κόσμημα πολιτισμού που να μπορεί να κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάρα πολλές δράσεις και κοντεύει να πέσει. Τι γίνεται? Λοιπόν, εδώ είναι μια πορεμένη ιστορία και επιτρέψτε μου λιγάκι έτσι να σας πω αναλυτικά το τι γίνεται με αυτό το κέντρο, το οποίο όταν εγώ ήμουν αντιπολίτευση σε συζητήσεις βεβαίως και το επικαλούμεν και έλεγα το γεφύρι της Άρτας πότε θα τελειώσει. Μπράβο. Στον πρώην δήμαρχο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, γιατί ξεκινήσει από το 1999 η υπόθεση αυτή, με μια χρηματοδότηση 1.200 και έφτασε με την ανάληψη της θητείας μου το 2011, όταν ανέλαβα εγώ, το 2011, 3.600.000 ευρώ. Πώς αυγάτησε αυτό το ποσό? Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω. Και δεν είναι μόνο ότι αυγάτησε το ποσό, αλλά και το έργο είναι ημιτελές. Ακριβώς, είναι για πει. Αν δείτε, κατά το ίμιση, έχουν γίνει κάποιες εργασίες μέσα και κατά το ίμιση είναι για πει. Όταν έφερα ο θεατρικός χώρος που βρίσκεται από την δεξιά πλευρά τον γνωστό μας σκηνοθέτη, ο οποίος βρίσκεται στη Ραφίνα, τον Κώστα του Κουτσομίτη, μου είπε για όνομα του Θεού, ευτυχώς που δεν έβαλαν πόδι εδώ για να φτιάξουν αυτό τον χώρο και έχει μείνει έτσι, mm-hmm. για να το τελειοποιήσουμε με έμπειρα άτομα τα οποία υπάρχουν και να φτιάξουν ένα σωστό θέατρο. Εδώ λοιπόν, για αυτό τον χώρο, πήραμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, πάρθηκε και σας πληροφορώ ομόφωνη, για να μπει έλεγχος δημόσιας διοίκησης. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελεγκτές δημόσιας διοίκησης για να ελέγξουν αυτό το έργο, γιατί δεν προχώρησε και που πήγανε τα οικονομικά. Τα οικονομικά. Όσον αφορά τα οικονομικά και αν ανταποκρίνονται στις κατασκευές με το τεχνικό επιμελητήριο το οποίο έχει μπει μέσα. Ελέγχεται η υπόθεση. Είναι αναγκαίο βέβαια. Απαραίτητο για τη Ραφίνα. Γνωρίζετε πολύ καλά, είστε κάτοικοι της Ραφίνας. Δεν έχουμε ένα πολιτιστικό κέντρο. Ανταυτού όμως. Να σας πω, βεβαίως και έχουμε και επώνυμους οι οποίοι θέλουν να προβληθούν και δεν έχουμε μία αίθουσα. Μα τι να προβληθούν οι επώνυμοι, θα προβάλλουν τη Ραφίνα οι επώνυμοι. Αυτό ακριβώς. Και πάμε σε υπαίθριους χώρους όπως πρόπερι στο καλοκαίρι. Κάναμε μια συναυλία με το Μίμη τον Μπλέσσα και το στο κολυμπητήριο και γέμισε η Ραφίνα και ήρθανε όλη η νεολαία για να ακούσει τον Μπλέσσα, να ακούσει εκείνη την εποχή όλα τα τραγούδια πιανού ήταν. Και βρίσκεται, είναι δημότης μας. Ή με άλλους καλλιτέχνες και άλλους τραγουδιστές οι οποίοι βρίσκονται στη Ραφίνα. Ανταυτού θέλω να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα, την Κυριακή συγκεκριμένα, φτιάξαμε το παλιό σχολείο. Το οποίο υπήρχε στο κέντρο της Ραφίνας, στο κέντρο του οικισμού. Και νομίζω ότι υπήρχε και ένας κινηματογράφος εκεί, ο οποίος έκλεισε. Έτσι. Κινηματογράφος ήταν μέσα, δεν υπήρχε κινηματογράφος. Όχι, ήταν το θέατρο του σχολείου. Ήταν το θέατρο του σχολείου. Αυτό λέω. Ναι, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί. Το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί γιατί και ο κόσμος δεν πήγαινε, αλλά και το κακό του χάλι έχει μέσα. Ναι. Και εμείς, πρόθεσή μας είναι να τον επαναφέρουμε τον κινηματογράφο, αλλά θα πρέπει ανθρώπινα να ολοκληρωθεί, να γίνει υποδομή. Βεβαίως, σωστά. Στην ίδια αίθουσα. Τα στερεοφωνικά τα κατάλληλα, απλώς αυτό είναι. Βεβαίως. Μα και ο χώρος μέσα, τα καθίσματα, οι μοκέτες, όλα είναι ένα δράμα. Mm. Δηλαδή δεν είναι αξιοπρεπές το να μπαίνει κάποιος μέσα. Ναι. Επιτρέψτε μου δύο λεπτά να σας πω ότι για το πνευματικό κέντρο, εμείς διαμορφώσαμε αυτό το παλιό το σχολείο, το οποίο και εγώ ίδιος το τελείωσα, στο κέντρο της πόλης του οικισμού, του παλιού συνοικισμού της Ραφίνας. Mm. Το εγκαινιάσαμε και έγινε ένας πολυχώρος τέχνης και γραμμάτων και έτσι μεταφέραμε και τη βιβλιοθήκη και το παλιό το πνευματικό κέντρο και γλιτώσαμε και ενίκη, εξοικονόμηση ενοικίων οικονομικά. Και οικονομικά βεβαίως. Ίσως τώρα να μας ακούνε, που θα μας ακούνε κάποιοι φίλοι μας και συμπολίτες μας, θα μου πούνε καλά άρεση η κυρία Θεοφάνους, του κάνει την ερώτηση ότι για τον πολιτισμό, ναι όλοι, αλλά εδώ πεινάμε, εδώ έχουμε πρόβλημα. Πόσο έχει αυξηθεί η ανεργία? Εμείς δεν στερήσαμε από κανένα, δεν στερήσαμε σε κανένα ούτε ένα ευρώ. Δεν επιβαρύναμε μάλλον το Δημότη. Πόσο έχει αυξηθεί η ανεργία μας τοπικά, έτσι, και τι θα κάνετε εσείς σαν Δήμος με βοήθεια της περιφέρειας, γιατί προηγουμένως βγάλαμε και τον υποψήφιο περιφερειάρχη και μας είπε ότι θα γίνει. Τα χρήματα αυτά που θα παρθούν θα τα δώσουν για κοινωνικό έργο. Εσείς μέσα στο πρόγραμμά σας, ποιο είναι το κοινωνικό έργο που θα κάνετε? Μέχρι τώρα έχετε κάνει κάτι, μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα, τι σκέφτεστε για τους άνεργους της πόλης μας, έτσι, και για τους ανθρώπους που έχουν πέσει κάτω από το όριο της φτώχειας αυτή τη στιγμή και ζουν από τη βοήθεια του καθενός από εμάς
Αν έχουμε και αν μας περισσεύει. Και όχι μόνο βεβαίως, γιατί και στο Δήμο και σε όλους τους Δήμους γενικά, αλλά και στο Δήμο της Ραφίνας Πικερμίου, που υπάρχουν οι εντυπώσεις ότι είναι ένας Δήμος ο οποίος είναι σε μια καλή κατάσταση, θα μπορούσα να πούμε. Φαινομενικά θέλω να σας πω, διότι υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν, η οποία έχει διαλυθεί τώρα με την κρίση. Ακριβώς. Και στον Δήμο μας έχουμε προβλήματα. Θέλω να σας πω και να σας τονίσω ότι έχουμε 178 οικογένειες οι οποίες σιτίζονται από το κοινωνικό παντοπολείο μας. Ναι. Δεν ξέρω τι κάνει η Εκκλησία. Κάνει και το κοινωνικό σύστημα. Σαν Δήμος όμως, εμείς προσφέρουμε ηματιοθήκη και τρόφιμα σε 178 οικογένειες. Αυτό είναι γεγονός. Έχει αυξηθεί στα τρία χρόνια που είσαστε, έχει αυξηθεί, έχει αυξηθεί ο αριθμός. Έχει αυξηθεί σταδιακά, ναι, αυξάνεται. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά την ανεργία, πρόσφατα και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία ημερίδα με τον κύριο Αμπατζόγλου, τον διοικητή του ΑΕΔ και τον διοικητή του ΙΚΑ. Είχαν έρθει να μας μιλήσουν για αυτά τα θέματα. Και εκεί υπήρξε η δέσμευση και είναι, αν θέλετε, δική μου πρόταση και δέσμευση του διοικητή, και δεν είναι προεκλογικό πυροτέχνημα, ότι στη Ραφίνα θα ιδρυθεί γραφείο του ΑΕΔ. Ούτως ώστε είναι σημαντικό αυτό για τους νέους μας, για τους ανέργους, και θα εκμεταλλευτούμε προγράμματα άμεσα, τα οποία θα προωθήσουν την... Αυτό άμεσα, κύριε Δήμαρχε. Άμεσα, αμέσως μετά τις εκλογές. Αμέσως μετά τις εκλογές. Αμέσως μετά. Ακόμα, προχτές πήγα στον Τράφι, ήταν αδύνατο να φτάσω. Είναι κατεστραμμένος ο κεντρικός άξονας οδικός, η Αχαιών. Εντελώς κατεστραμμένη, δεν είναι ότι έχει κάπου κάποιες τρύπες. Δεν περνάει το αυτοκίνητο. Ναι. Τι κάνετε με αυτό? Εκεί ακούστε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε με την μεγάλη νεροποντή που είχαμε το 2012. Είναι δύο χρόνια έτσι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την γραφειοκρατία και ακούσατε και τον συνάδελφο προηγουμένως, ο οποίος εκφράστηκε. Εμείς ενεργήσαμε άμεσα, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, σαν τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Κατέγραψε όλες τις καταστροφές, δεν ήταν μόνο η Αχαιών. Η Αχαιών όμως ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι είναι η λεωφόρος η οποία συνδέει με Πεντέλη, με τον δικό μας Δήμο. Και είναι προσπέλαστη. Λοιπόν, σας λέω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο και οι κάτοικοι ορισμένοι δεν σεβάστηκαν, διότι εμείς το προφυλάξαμε και πάνε και βγάζουν τα προστατευτικά τα οποία υπάρχουν και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Υπάρχει βέβαια παράλληλος δρόμος ο οποίος διευκολύνει. Δεν θέλω να δικαιολογηθώ με αυτό. Πήραμε χρηματοδότηση από την περιφέρεια, 850.000 ευρώ συν το ΦΠΑ, φτάνει 1 εκατομμύριο και κάτι, για το οποίο έργο αυτό. Την μελέτη μας την έκανε δωρεά ένας συντοπίτης μας, θα τον ονομάσω, Πλατής λέγεται ο άνθρωπος, ο οποίος μας έφερε την προμελέτη, η οποία προμελέτη πήγε στην περιφέρεια, θέλω να σας πω τη διαδικασία που μας τράβηξε ένα χρόνο, άρχισαν οι ενδεικτικές γεωτρήσεις, διότι εκεί φάνηκε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο βγήκε με την αεροποντή. Έπαθε καθίζει, διότι είναι πρανές εκείνο το σημείο και έπαθε μεγάλη καθίζει και είναι επικίνδυνο. Εμείς πάμε να κάνουμε μια σωστή δουλειά. Θα τη γιάνετε. Ξεκίνησε το. Τα χρήματα τα έχουμε. Η μελέτη έγινε. Ναι. Χρήματα υπάρχουν, το αναλαμβάνει η περιφέρεια το έργο. Άρα, τι λέμε στους περιφέρεια. Το ξέρουν οι κάτοικοι, το έχουμε μεταφέρει ότι μέσα στο χρόνο αυτό, το 2014, θα ξεκινήσει η αποκατάσταση της λεωφόρου Αχαιών. Μάλιστα. Το γράφουμε και αυτό. Βεβαίως. Εντάξει. Κοίτα, υπάρχουν ορισμένα έργα τα οποία καθυστερούν λόγω γραφειοκρατίας, υπάρχουν και άλλα έργα που καθυστερούν λόγω γραφειοκρατίας του Δήμου. Εμάς μας είπαν από την περιφέρεια ότι αν μας φέρουν τη μελέτη, θα το προχωρήσουμε. Εδώ μας λέτε ότι έγινε χορηγία, η μελέτη, έχετε και τα χρήματα. Είναι η προμελέτη και γι' αυτό πρέπει να γίνει οριστική μελέτη. Και το αναλαμβάνει η περιφέρεια, δεν είναι έργο του Δήμου αυτό. Επειδή φτάσαμε στο τέλος, κύριε Χριστόφουλε, θα ήθελα έτσι να κοιτάξετε την κάμερα και να πείτε στους συμπολίτες μας γιατί να σας ξαναψηφίσουμε. Και αν θα πρέπει να πάνε να αφήσουν την καρέκλα και τον καναπέ και να πάνε να ψηφίσουν. Εγώ νομίζω ναι, ότι σε αυτές τις εκλογές θα πρέπει να αφήσουν την καρέκλα και τον καναπέ και είμαι σίγουρος ότι θα το πράξουν αυτό, διότι είδαν αυτή την τριετία, την μίζερη θα έλεγα, της θητείας μας, ότι ο υποφαινόμενος δήμαρχος εργάστηκε, έδωσε τον εαυτό του από το πρωί μέχρι το βράδυ στον Δήμο. Και παρόλο τις δύσκολες συγκυρίες, μπήκαν τα πρώτα θεμέλια στο Δήμο. Νοικοκυρεύσαμε το Δήμο, φτιάξαμε σχολεία τα οποία δεν το αναφέραμε πριν. 3 νέα σχολεία στο Πικέρμι, τα οποία έγιναν επί δικής μου θητείας. Και αυτό είναι γεγονός, διότι εκεί η διαμάχη είναι, διότι θα πρέπει. Από το ποιον αγόρασε. Μα όταν θεμελιώνεται ένα σχολείο και γενιάζεται ένα σχολείο, νομίζω ότι εκείνος που το θεμελίωσε, εκείνος το έφτιαξε το σχολείο. Με τον ίδιο υπουργό, τον Αρβανιτόπουλο, το θεμελιώσαμε το 2012 και σε χρόνο ρεκόρ το εγκαινιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πείτε μου τώρα ποιος το έφτιαξε, τα γεγονότα είναι καταγεγραμμένα. Εμείς δεν θα κρίνουμε εδώ. Λοιπόν, ακριβώς. Σας λέω ότι εγώ σημάζεψα τα οικονομικά, ότι φτιάξαμε 3 σχολεία στο Πικέρμι.
δύναμη και ότι ξεκινάει στον χώρο του παιδοψυχιατρικού νοσοκομείου κέντρο υγείας αστικού τύπου 24 ώρες εφημερίας. Δικό μου επίτευγμα αυτό, διότι πίεσα καταστάσεις. Βεβαίως, διότι το θέμα υγείας, παιδεία και υγεία είναι τα πρώτα θέματα στην ατζέντα μου. Έτσι λοιπόν ξεκινάει και νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι, δεν πάμε πολύ μακριά, μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε το κέντρο υγείας αστικού τύπου, θα υπάρχουν τακτικά εξωτερικά ιατρία, δύο πτέρυγες και μία μονάδα επειγόντων περιστατικών. Σε εκείνο τον χώρο εξασφάλισα την προηγούμενη εβδομάδα και θα έχουμε έδρα του ΕΚΑΒ, θα υπάρχει ασθενοφόρο μόνιμο πλέον, επί μονίμου βάσεως στο χώρο μας. Mm-hmm. Εξυπηρετείται όχι μόνο ο Δήμος Δραφίνας Πικερμίου, αλλά και όλες οι περιοχές, η όμορφη Δήμη. Ακριβώς. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να συνεχίσουμε. Σας δώσω την ψήφο και να συνεχίσετε το έργο σας. Εγώ νομίζω ότι ναι, αυτό είναι το σπουδαιότερο και αυτό θα πρέπει να το να το καταλάβουν οι κατοικοί μας. Καλή ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος είναι δήμαρχος Ραφίνας και βεβαίως υποψήφιος. Διεκδικεί την ψήφο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ενδεχομένως στο δεύτερο γύρο να έχουμε έτσι μια τηλεφωνική. Θα φέρουμε μετά και τους δύο έτσι, εδώ που θα βγουν στο δεύτερο γύρο. Βεβαίως. Συγχρόνως. Βεβαίως. Ήταν η Λίτσα Θεοφάνους. Η Λουκή Λέγαρε. Ανέσης Κόνιαλης στην τεχνική μας υποστήριξη. Καλό μεσημέρι. Αύριο στις 12 και πάλι εδώ. Να είστε καλά. Γεια χαρά.